Το κύπελο μπαίνει για λίγο και πάλι στην άκρη στην Νίκη Βόλου, καθώς οι υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα επιστρέφουν με την 12η αγωνιστική της Football League. Οι Κιανόλευκοι στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στο παιχνίδι με την Αναγέννηση Επανομής, ένα μάτς που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα με ώρα έναρξης στις 3 το μεσημέρι. Παίκτες και τεχνική ηγεσία, ανεπηρέαστοι από το 2-0 στην Κομωτινή, θέλουν συνέχεια στις επιτυχίες για το πρωτάθλημα, καθώς η πρόσφατη νίκη με 3-0 επί του Πανσεραϊκού, αλλά κυρίως η επιβλητική εμφάνιση των Κιανουλεύκων, έσβησαν τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα που υπήρχαν μέχρι τότε. Επιπλέον, η ομάδα πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα και ξαναμπήκε στο γκρουπ των υποψήφιων ομάδων για άνοδο, φτάνοντας στους 17 βαθμούς και ξαναβλέποντας έτσι τη συνέχεια με περισσότερη αισιοδοξία. Ο τεχνικός της νίκης, Τέλειος Μανολάς, ήδη καταστρώνει τα πλάνα του για το παιχνίδι με την Ουραγό Επανομή και το μόνο που θα επιδιώξει είναι να διώξει κάθε υποψία υποτίμησης του αντιπάλου από τους παίκτες του εξαιτίας των προβλημάτων αλλά και των 3 μόλις βαθμών που έχει κατακτήσει μέχρι τώρα η ομάδα της Επανομής. Η προετοιμασία της νίκης ολοκληρώνεται αύριο με την τελευταία προπόνηση στο Βόλο και την αναχώρηση της αποστολής στη συνέχεια για τη Θεσσαλονίκη. Το θετικό αποτέλεσμα στο μεταξύ που έψαχνε η ομάδα K20 της νίκης για να πάρει βαθμολογική ανάσα και να ανέβει η ψυχολογία των νεαρών ποδοσφαιριστών δεν ήρθε ούτε στις Σέρες. Οι νεαροί και οι ανόλευκοι γνώρισαν την ήττα με 1-0 από τον Εθνικό Γαζόρου για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος νέων. Οι παίκτες της νίκης είχαν ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο στο οποίο δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν καμία αξιόλογη φάση και παράλληλα δέχτηκαν τον γκολ στο 31 από τον Παπαβασιλείου με πλασέ. Ο Εθνικός μάλιστα είχε και ακόμη 2 ευκαιρίες για να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ. Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους αισθητά, ωστόσο δεν μπόρεσαν να πετύχουν το τέρμα της ισοφάρισης.